προτιμώ να μιλάω όταν έχω κάνει κάτι, όταν έχουν πέσει και τελικές υπογραφές. Εδώ μιλάμε πάντως για ένα πολύ μεγάλο έργο, αξίες πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό έχει και αυτά που λέμε τώρα για 60 εκατομμύρια ευρώ εδώ στην Ελλάδα ή οτιδήποτε πιο. Δεν έχουν σχέση ουσιαστικά με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα δημιουργήσει πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και το οποίο θα κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο για τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Και ελπίζω αυτό να μην είναι διαδικασία αντιπερισπασμού, επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Δεν συνηθίζω να μιλάω με θα. Είναι λίγο, εντάξει, κάτι με λένε Γερμανός ο συγκεκριμένο. Δεν με ενοχλεί. Προτιμώ να μιλάω ουσιαστικά με έργα. Είναι κάτι που είμαστε σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις. Θα γίνει. Το θέμα είναι ότι λίγο από ό,τι βλέπω εδώ στην Ελλάδα αργούμε με τις αντιδοτήσεις και όλα αυτά. Θα προχωρήσουμε με επίσημες ανακοινώσεις όταν θα έχουμε ουσιαστικά υπογεγραμμένες και άλλες. Να σας το πω, γιατί ξέρετε, ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, νοπελίστας, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, είπε ότι κανείς δεν θα σε θυμάται με τις κλειφές σου σκέψεις. Οπότε εγώ σε θέλω να σου τη σκέψη. Το καταλαβαίνω. Απλώς στο συγκεκριμένο να σας εξηγήσω λίγο και το δικό μου viewpoint. Οι δημοσιογράφοι σίγουρα θέλουν οράματα, θέλουν πράγματα που να γράψουν. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλά είμαι για σαν επιχειρηματίας, δεν θέλεις να βάλεις και εμπόδια σε αυτά που θα κάνεις. Όσο πιο πολλές πληροφορίες δίνεις, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες δίνεις σε άλλα άτομα να σου σταθούν και εμπόδια. Αν θυμόσαστε, όταν πήραμε ουσιαστικά τις πρώτες μετοχές του Άρη, δεν επιτρέψαμε σε κανέναν να το επικοινωνήσει. Πρώτα υπογράψαμε, πρώτα πληρώσαμε και μετά βγάλαμε την ανακοίνωση. Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Αυτό είναι το οποίο είναι το δικό μας. Και αυτό νομίζω θα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και γενικότερα. Απλώς θα μου επιτρέψετε και μια παρένθεση λίγο, μια που είμαστε σε εκπομπή ποδοσφαίρου για όλους τους φιλάθλους του μπάσκετ. Και λίγο μπάσκετ αυτός. Έτσι, μπράβο. Επειδή μιλάμε για μπάσκετ. Ότι το μπάσκετ ουσιαστικά έχει δώσει τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην Ελλάδα. Είναι κρίμα τώρα που υπάρχει ουσιαστικά, όπως το βλέπω εγώ, μια ακόμα πιο μεγάλη κρίση στο ποδόσφαιρο, να μην επεκτείνουμε το fanbase μας. Να μην έχουμε ακόμα παραπάνω φιλάθλους στο μπάσκετ, που αυτό σημαίνει και παραπάνω έσοδα. Γιατί έτσι έχεις και παραπάνω τηλεοπτικά, έχεις παραπάνω διαφημίσεις. Το κάτι εκεί σας από το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Αυτό που να καταλάβουν όλες οι ΚΑΕ, ουσιαστικά όλες οι ομάδες μπάσκετ, ότι είναι μεγάλη μας ευκαιρία. Έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA που έκανε πράγματα και θάματα που λένε ουσιαστικά στο πρώτο All-Star Game. Είχαμε All-Star Game Έλληνα. Έχουμε τον Παπαγιάννη, το οποίο θα του δοθούν ευκαιρίες από ό,τι μαθαίνω. Έχουμε τον Παπαπέτρου που είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο ουσιαστικά να πάει και αυτό στην NBA σίγουρα γίνεται να εξελιχθεί και αυτός εκεί. Έχουμε τόσους πετυχημένους coach που παίζουν στο εξωτερικό. Έχουμε παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό. Όλα αυτά απορώ πως δεν το βλέπουν και οι άλλοι παράγοντες του μπάσκετ να καθίσουμε όλοι μαζί στα τραπέζια και να κοιτάξουμε το καλό του μπάσκετ. Δεν το έχετε συζητήσει με τον κύριο Αγγελόπουλο, τον κύριο Γιανακόπουλο εκεί, μετά λέτε. Όχι ακόμα. Πιστεύω σαν μεσάκε. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε. Ίσως θα έπρεπε και εγώ, επειδή ζω στο εξωτερικό και δεν έχω βάση την Ελλάδα, έρχομαι μόνο όταν έχουμε κάποιο σημαντικό αγώνα. Όχι ακόμα και θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τον Μεσάκη και την ΕΟΚ. Γιώργο, τελευταία ερώτηση.